Ο Αίσοπος μας λέει ότι όσοι ασχολούνται με δύο αντίθετα πράγματα, το πιθανότερο είναι να αποτύχουν και στα δύο. Ένας κυπουρός και ένας αγγειοπλάστης ήταν οι γαμπροί ενός πλουσίου πατέρα, ο οποίος τους έδωσε τις δύο του κόρες. Μετά τους γάμους, ο πατέρας πήγε να επισκεφτεί τις κόρες του και άκουσε για τη ζωή τους ως νιώπαντρες. Ρώτησε την πρώτη κόρη, η οποία είχε παντρευτεί τον κυπουρό, για το πώς ήταν η ζωή της. Και η κόρη απάντησε, «Πατέρα μου, περνάω πάρα πολύ όμορφα και αυτό τον καιρό παρακαλάω κάθε μέρα τους θεούς να βρέχει πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε καλή σοδιά, ούτως ώστε ο άνδρας μου να πλουτίσει και να περνάω τόσο καλά μαζί του όσο περνούσα και μαζί σου, πατέρα». Ο πατέρας ευχαριστήθηκε πολύ που είδε την κόρη του να περνάει καλά και πήγε να επισκεφθεί και την δεύτερη κόρη του. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον αγγειοπλάστη, ο οποίος είχε ήδη πλάσει τα αγγεία του και τα είχε έξω στον ήλιο για να στεγνώσουν. Τη ρωτάει λοιπόν ο πατέρας, «Κόρη μου, είσαι ευχαριστημένη με τον άνδρα σου?» Και αυτή λέει, «Πάρα πολύ, πατέρα μου. Κάθε μέρα παρακαλάω τους θεούς να μην βρέξει, να έχει ήλιο, να μπορέσουν να στεγνώσουν τα αγγεία για να μπορέσει να τα πουλήσει ο άνδρας μου, να κάνει περιουσία και να ζω καλά μαζί του και τα παιδιά που θα αποκτήσουμε και να ευχόμαστε να περνώ τη ζωή που περνούσα και μαζί σου με τον άνδρα μου και τη νέα οικογένειά μου». Ο πατέρας όταν έφυγε και από τη δεύτερη κόρη του τραβούσε τα μαλλιά του. Έλεγε, «Κι εγώ τώρα ποιους θεούς να παρακαλέσω να κάνουν και κακό στην άλλη? Τον αγγειοπλάστη να υποστηρίξω, να έχει λιακάδα και να χαθούν οι καρποί και τα λαχανικά του κυπουρού που έχει πάρει την άλλη μου κόρη?» Έτσι ο μύθος καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. «Τις ανομίες πράγμας είναι επιχειρούντες, η κότος περί τα εκάτερα πτέουσιν. Όσοι ασχολούνται ταυτόχρονα με δύο αντίθετα πράγματα, αποτυγχάνουν και στα δύο». Κάποτε, όταν τα ανθρώπινα όργανα είχαν φωνή και μιλούσαν μεταξύ τους στο εσωτερικό των σωμάτων μας, τότε τα πόδια είπαν στο στομάχι, «Εάν δεν υπήρχαμε εμείς, δεν θα υπήρχες κι εσύ, γιατί εμείς περπατάμε το σώμα και εσύ βρίσκεσαι μέσα στο σώμα και καλοτρως». Και το στομάχι είπε, «Πόδια, αν δεν υπήρχα εγώ να χωνεύω το φαγητό, να δίνω και σε εσάς τροφή, με τι δύναμη θα τρέχατε εσείς ή θα σηκώνατε το στομάχι μου?» Ο μύθος αυτός ταιριάζει στους εξής. «Και επί των στρατευμάτων και για τους στρατούς, μηδέν εστί το πολύ πλήθος. Δεν έχει καμιά σημασία το μεγάλο πλήθος, δηλαδή τα πόδια που είναι δύο, εάν μη οι στρατιώτε άριστα φρονώσει, εάν οι στρατιώτες δεν έχουν καλό φρόνημα. Δηλαδή, ούκεν το πολλό το εφ. Στα πολλά δεν υπάρχει και το καλό». Λέμε ακόμη μέχρι σήμερα, κάθισε στου βοδιού το κέρατο. Ένα κουνούπι μια μέρα τριγύριζε σε ένα έλος και κουράστηκε και πήγε να ξαποστάσει στο κέρατο ενός βοδιού, το οποίο ήταν μέσα σε αυτό το έλος και δροσιζόταν το καλοκαίρι. Κάθισε λοιπόν, ξεκουράστηκε αρκετά το κουνούπι και κάποια ώρα του ήρθε να ξαναπετάξει. Σκύβει λοιπόν το κεφάλι του και λέει στο βόδι,
Τώρα ήρθε η ώρα να πετάξω. Θα σε πείραζε να φύγω? Και το βόδι του είπε, και που ήσουν εκεί, ούτε και που σε κατάλαβα. Μου είσαι εντελώς αδιάφορος. Γι' αυτό και σε αυτούς, στους οποίους είμαστε εντελώς αδιάφοροι, που δεν τους κάνουμε ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε κάνουμε καν αισθητή την παρουσία μας, μας λένε κάθισες πάνω στου βοδιού το κέρατο. Ο μύθος αυτός ταιριάζει σε άνθρωπο αδύναμο, ως ούτε παρόν, ούτε απόν, επιβλαβής ή ωφέλιμος εστί, του οποίου ούτε η παρουσία, ούτε η απουσία βλάπτει ή ωφελεί σε κάτι. Ο μύθος αυτός λέγεται για κάποιον ο οποίος είναι παντελώς ασήμαντος και αδιάφορος. Ένα σκύλος μια μέρα περνούσε έξω από ένα μαγειρίο. Καθώς ο μάγειρας ανακάτευε με τις κουτάλες του τις χύτρες με τα φαγητά, οι κουτάλες ονομάζονται αρίτενες, δεν πρόσεξε ότι ο σκύλος ισόρμησε στο μαγειρίο και άρπαξε μία καρδιά που ήταν έτοιμη να τη μαγειρέψει ο εινομάγειρας στο κατάστημά του. Ο μάγειρας έτρεξε αλλά δεν πρόλαβε το σκύλο και είπε τότε, «Καρδιά μου δεν μου πήρες, καρδιά μου έδωσες». Δηλαδή μου έδωσες δύναμη για να ξέρω δύο πράγματα. Πρώτον, για να είμαι πιο προσεκτικός όταν μαγειρεύω, να κοιτάζω και γύρω μου να μην μου ξανάρθεις. Και δεύτερον, αν σε ξαναδώ μέσα στο μαγείριό μου, θα σου δώσω ένα μάθημα όταν θα σε συναντήσω. Και ο Αίσωπος καταλήγει ότι πολλάκις τα παθήματα μαθήματα γίνονται σε αυτούς που τα παθαίνουν. Το πάθημα λοιπόν να μας γίνεται και μάθημα, για να μην το ξαναπάθουμε. Κάποτε οι λαγοί κατάλαβαν ότι είναι τα πιο δειλά ζώα. Γι' αυτό αποφάσισαν ομαδικά να αυτοκτονήσουν. Έτσι λοιπόν οι λαγοί πήγαν ομαδικά πάνω σε έναν γκρεμό για να πηδήξουν μέσα σε μία λίμνη που ήταν από κάτω και να αυτοκτονήσουν ξεπλένοντας με τα νερά της την ντροπή τους, δηλαδή τη δειλία τους. Όταν άκουσαν το ποδοβολητό των λαγών, οι βάτραχοι οι οποίοι ζούσαν στη λίμνη άρχισαν τότε να κροάζουν δυνατά για να ειδοποιήσουν και τους άλλους βατράχους ότι πλησιάζει κίνδυνος. Ακούσαντες της ποδοψοφίας, όταν άκουσαν το ποδοβολητό, εξαφανίστηκαν για να κρυφτούν στα βάθη της λίμνης από το φόβο τους και τότε ένας ηλικιωμένος λαγός φώναξε στους άλλους λαγούς να σταματήσουν και τους είπε, «Νομίζαμε ότι ήμασταν οι πιο φοβητσιάριδες από όλα τα ζώα, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε θάρρος και να μην αυτοκτονήσουμε, γιατί οι βάτραχοι μας φοβήθηκαν. Επομένως, υπάρχουν ζώα που φοβούνται από μας και όχι εμείς από όλα τα άλλα ζώα που μας φοβίζουν να αυτοκτονήσουμε γιατί νομίζαμε ότι είμαστε οι μοναδικοί». Οι δυστυχούντες εξαιτέρων χείρων απασχόντων παραμυθούνται. Οι δυστυχισμένοι όταν βλέπουν άλλους να παθαίνουν χειρότερα τότε παρηγοριούνται, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Ένα λιοντάρι πήγαινε κάθε μέρα στο σπίτι ενός αγρότη που είχε μία πανέμορφη κόρη και του την ζητούσε σε γάμο. Ο αγρότης έτρεμε στη θέα του λιονταριού και προσπαθούσε να βρει τρόπο για να αποφύγει
να κάνει το λιοντάρι γαμπρό του. Μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές ο αγρότης του έλεγε «Έλα αύριο, έλα μεθαύριο, έλα παραμεθαύριο». Το λιοντάρι επέμενε. Ο αγρότης βρήκε ένα τέχνασμα για να αποφύγει να κάνει γαμπρό του το φοβερό και τρομερό λιοντάρι. Του είπε «Σε φοβάται λιοντάρι η κόρη μου». «Τι φοβάται σε μένα», είπε το λιοντάρι. Και ο αγρότης είπε «Τα σουβλερά σου δόντια, τα μαλλιά που έχεις γύρω γύρω από το λαιμό σου, γιατί φοβάται ότι θα την πνίξεις, και τα νύχια σου που είναι γαμψά, γιατί φοβάται ότι θα την ξεσκίσεις». «Τι να κάνω», είπε το λιοντάρι. Και ο αγρότης του είπε «Να κόψεις τα νύχια σου, να σπάσεις τα δόντια σου, να κουρέψεις τη χέτη σου και τότε έλα και ευχαρίστως να σε κάνω γαμπρό μου, γιατί η κόρη μου τότε πια δεν θα σε φοβάται». Το λιοντάρι από το μεγάλο πόθο για την ωραία κόρη πριώνισε τα δόντια του, έσπασε τα νύχια του, ξύρισε τη χέτη του και εμφανίστηκε χωρίς αυτά τα φοβερά και τρομερά του όπλα στον αγρότη, και εκείνος πια δεν είχε τίποτε να φοβάται από το λιοντάρι. Έπιασε το ρόπαλό του και του τις έριξε γερά και το έδιωξε μακριά από το αγροτό σπιτό του. Αυτό μπορούν να κάνουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποδυναμώσουν μία πόλη. Ο μύθος δηλώνει ότι όταν οι δυνατοί των ιδίων πλεονεκτημάτων εαυτούς απογυμνώσωσιν, ότι όταν απογυμνωθούν από τα πλεονεκτήματά τους, ευάλωτοι τούτης γίνονται εύκολοι λία σε εκείνους, εις πρώτερον φοβεροί καθεστήκεσαν, στους οποίους προηγουμένως προκαλούσαν το φόβο. Γι' αυτό και ο Ηρόδοτος, ο οποίος γράφει για την εποχή του Εσώπου, μας λέει ότι οι Έλληνες στις πόλεις κράτη ετοιμάζονταν πάντα για πόλεμο για να έχουν ειρήνη. Ένα λιοντάρι κάποτε άκουσε τα δυνατά κοάσματα ενός βατράχου και φοβήθηκε πάρα πολύ. Τη δεύτερη μέρα που ξανάκουσε το ίδιο κοάσμα, είπε «Για να πάω να δω ποιο ζώο είναι αυτό που βρυχάται τόσο δυνατά κοντά στη λίμνη». Πήγε στη λίμνη, κοίταξε δεξιά του, κοίταξε αριστερά του και είδε μέσα στα νερά της λίμνης πάνω σε ένα νούφαρο έναν μικρό βάτραχο με δυνατή φωνή να κοάζει και είπε «Αυτό ήταν που με φόβησε. Καλά που το είδα και με τα ίδια μου τα μάτια, γιατί αν δεν το έβλεπα ακόμη και τώρα θα φοβόμουν με τη δυνατή φωνή που βγάζει αυτός ο μικρός βάτραχος». Το συμπέρασμα αυτού του μύθου είναι το εξής. Μηδένα ακοή